Γίναμε Far West, δηλώνουν πολίτες με αφορμή το νέο αιματηρό περιστατικό σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου. Ρουμάνος, ο οποίος οδηγούσε αγροτικό αυτοκίνητο, διαπληκτίστηκε με άλλον οδηγό, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, με συνέπεια ο καυγάς να πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα και ενώ οι δύο οδηγοί κινούνταν επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων. Ο καυγάς διήρκησε αρκετά λεπτά με τους άνδρες να κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητά τους προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρουμάνος επιτέθηκε στον άλλο άνδρα, ο οποίος έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε τρεις φορές στα πόδια πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο και γίνει καπνός. Far West έχουμε γίνει και έτσι το κράτος αδιαφορεί. Έχουμε ξεφύγει πολύ. Ο καθένας έχει ένα όπλο, άλλο σκοτώνει τον αδερφό του, άλλο σκοτώνει τον πατέρα του για ψιλοπηδήματα. Οπότε δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να πίνουμε οπωσδήποτε, δεν πρέπει να οδηγάμε όταν είμαστε πιωμένοι. Δεν πρέπει να έχουμε απάνω μας πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε όταν δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Αναπίτρεπτα, κάπου πρέπει να σταματήσουν αυτά οπωσδήποτε. Είναι ντροπή. Δηλαδή αφαιρείς μια ανθρώπινη ζωή για μια κουβέντα, για μια προτεραιότητα, για το δρόμο, για την οδήγηση. Μου έχει συμβεί προσωπικά σε άνθρωπο να του πω, μα γιατί παραβιάζεις το στόπ, και μου λέει, θέλεις να γυρίσουμε πίσω να σου πω, να σου δείξω αν θα το παραβιάσω ή όχι. Λέω, πω, πήγαινε, μη μιλάς καθόλου. Ο 38χρονος Ρουμάνος μεταφέρθηκε στο Παγνί με διαμπερή τραύματα στα πόδια. Δεν είναι λύση τα νεύρα και το ποτό. Έτσι. Ο κόσμος πρέπει να συμπαραστεί. Και η νεολαία πιο πολύ να δει, γιατί να χάσει τον αδερφό σου, γιατί να χάσει κάποιο φίλο σου, από αυτά που συμβαίνουν. Να προσέχει ο κόσμος πιο πολύ. Δεν είναι όπως παλιά. Κυκλοφορούσαμε στην Αθήνα 4 ώρα το πρωί και δεν είχαν πρόβλημα στην Ομόνια. Τώρα φοβάσαι να από το σπίτι σου. Εγώ δεν δίνω, όχι, εγώ φεύγω, δεν μαλώνω εγώ. Δεν έχω μαλώσει ποτέ μου. Οπότε μπορεί αυτό να συμβεί στον οποιοδήποτε. Φυσικά. Αφού τους. Ουχ, καλά. Σου παίρνει την προτεραιότητα και φεύγει και άμα του πεις γιατί πέρασες, σε πλακώνει και στο ξύλο. Ο τραυματίας φέρει συνολικά 6 τραύματα, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του σταθερή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρουμάνος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, με την αστυνομία να αναζητά τον πιστολέρο, ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο.